Έχουμε μια πληροφόρηση λοιπόν ότι έρχονται νέα πρόσωπα στο κανάλι από 1η Ιανουαρίου. Σωστό. Φεύγουν σχεδόν όλοι από όσους βλέπουμε και θα βλέπουμε μέχρι και το Δεκέμβρη. Πάμε να αποκαλύψουμε ποια ονόματα φέρνει ο Σαββίδης και ποια διώχνουν από το Ε. Και να πούμε φυσικά ότι το κανάλι βράζει, είναι ένα καζάνι που βράζει πλέον μετά τα όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα. Έτσι, μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι το Ε πλέον αλλάζει χέρια και περνάει πλήρως στην ιδιοκτησία του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, του μεγάλου επιχειρηματία, φαίνεται πως οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα, ραγδαία και είναι καταιγιστικές. Δεν τις προλαβαίνουμε όσοι κάνουμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Τα ονόματα που ακούγονται είναι αρκετά. Το σίγουρο είναι πως πολλοί από τους παρουσιαστές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κανάλι και είναι οι κεντρικοί παρουσιαστές, οι στάρ του καναλιού, του χρόνου δεν θα είναι στο Ε ή όπως λέγεται, διότι μπορεί να αλλάξει μάλλον και όνομα. Συγκεκριμένη τηλεοπτική συχνότητα. Αυτό. Γιατί μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα. Μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Να, μπορεί να τους δούμε κάπου αλλού. Από εκεί και πέρα τώρα είναι κάποια ονόματα που έχουν σκάσει σαν βόμβα που θα δούμε πολύ πιθανά στο νέο κανάλι του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Το πρώτο όνομα, το οποίο παίζει πιο δυναμικά και πιο ηχηρά, είναι πολύ σωστά, από είναι ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος. Λάκης Λαζόπουλος, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μας. Ο Λάκης Λαζόπουλος θα είναι στο Ε. Και όχι μόνο με την Όχι μόνο ως παρουσιαστής, είτε με το Αλτσαντήρι, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα παρουσιάσει, αλλά θα έχει και υψηλή διοικητική θέση κατά πάσα πιθανότητα του Διευθυντή Ψυχαγωγικού Προγράμματος. Έτσι. Κάτι το οποίο το έχει κάνει με επιτυχία στον Α. Στον Α. Και το αξίζει, έτσι. Είναι κεφάλαιο όλα. Γραμμάτια που ξεπληρώνονται. Είναι από τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν. Τι εννοείται γραμμάτια που ξεπληρώνονται, κύριε Πελεγάνο, για να καταλάβουμε. Εντάξει, όλοι πολύ ξέρουμε, έχουμε δει και τις εκπομπές, ότι ο κύριος Λαζόπουλος βοήθησε παρά τα αυτά πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τώρα... Και το βοηθάει. Και το βοηθάει, οπότε... Ακούστε, αυτό τώρα... Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, αυτή η καραμέλα να τελειώσει με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Λαζόπουλο. Να τελειώσει αυτό. Ο άνθρωπος τόσα χρόνια έβλεπε ότι πηγαίναμε το κακό στο χειρότερο. Πίστεψε λοιπόν ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Έγινε. Στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όταν βγήκε, και αυτός πήγαινε για κάτι καλύτερο, είμαστε νοήμονες όλοι μας, έτσι. Παρακαλώ. Όταν όμως είδε ότι του κάνανε εκβιασμό, καταρχήν ποια κυβέρνηση υφίσταται από τη μέρα που βγήκε μέχρι τώρα με capital control. Λοιπόν, φταίει για όλα ο Τσίπρας, ο ψεύτης, ο έτσι, ο αλλιώς. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσίπρα. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι πολιτικό ζήτημα, κύριε Καρδάκη. Εσύ στηρίζετε τον Τσίπρα, κυρία. Από εκεί και πέρα δεν έκανε και συμβόλαιο και είπε ότι ψηφίστε και αλλιώς σκοτώστε με. Άμα δεν είναι έτσι που σας τα λέω. Το κύριε Πελεκάνο, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πελεκάνο. Κύριε Πελεκάνο, αν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό, κύριε Κανιδέλη. Γιατί κάνει εκβιασμό. Καταρχήν, όποιος και να βγει, οι ξένοι μας κυβερνάνε. Για να το καταλάβουμε απλά ελληνικά. Ξεσηκωθεί ο λαός τότε, να μα μας εκβιάζουν, μας έχουν έτσι εδώ. Ξεσηκωθεί ο λαός τότε. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον θέμα του, κύριε Γραμμένη. Παρακαλώ, πάμε λίγο για να μην φεύγουμε το θέμα. Κύριε Πελεκάνο, εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος, εκτός από τις πεποιθήσεις του ή όχι, πολιτικές σημεί, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει θέση στην ελληνική τηλεόραση. Σαφώς και πρέπει να έχει θέση. Εμένα ρώτησε. Εσένα ρώτησε και εγώ απαντάω. Πάμε λοιπόν, το πρόσωπο λοιπόν. Ο Λάκης Λαζόπουλος κατά 95% θα είναι στο νέο κανάλι. Είναι μεγάλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Γάλε πράγμα μου, ξανάγεται κι άλλο. Στη δουλειά. Το δικάσατε και τον κάνατε να τον πυροβολάτε όλα σας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πέρα από τον Λάκη Λαζόπουλο, ένα όνομα το οποίο ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες και αποκαλύπτουμε πρώτοι εδώ πέρα μέσα από την εκπομπή είναι ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Η επιστροφή του Μάκη, ναι. Έτσι. Ποιος, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Ο δημοσιογράφος με πολλά χρόνια πετυχημένων εκπομπών σε αρκετά κανάλια, κυρίως στο Alter. Φαίνεται ότι επιστρέφει στην τηλεόραση, κατά πάσα πιθανότητα με την Ζούγκλα, την εκπομπή που έχει γίνει ευρέως γνωστός. Και θα είναι από τα ονόματα που θα είναι έτσι τα κεντρικά εδώ του νέου Ε. Βλέπω στη φωτογραφία και έτσι, τον κύριο Καμπουράκη. Και τα άλλα τρία ονόματα που υπάρχουν. Και τα δύο Καμπουράκη. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης και ο κύριος Λυριτζής, όπου μάλλον θα κάνουν μαζί εκπομπή. Την πρωινή ενημέρωση. Την πρωινή ενημέρωση. Από εκεί και πέρα ακούγεται και το όνομα της κυρίας Ακριβοπούλου που έχουμε δει στο Sky και στην ΕΡΤ. Με επιτυχία ή όχι. Άρα, μισό λεπτό. Για να βλέπουμε ονόματα, έχουμε Λάκη Λαζόπουλο, Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Βλέπουμε τον κύριο Καμπουράκη. Βλέπουμε τον κύριο Λυριτζή.
Η κυρία Ακριβοπούλου. Το όνομα της κυρίας Ακριβοπούλου. Και η Τατιάνα το όνομα έπαιζε. Η Τατιάνα κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει. Είναι από τα ονόματα όπου έχει πάρει το πράσινο φως από τον κύριο Σαββίδη ώστε να μείνει στο Ε και παίζεται και ο Ευαγγελάτος. Εγώ να πω κάτι, το δικό μου ρεπορτάζ λέει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Ευαγγελάτος μίλησε με τους συνεργάτες του και είπε ότι παιδιά, από ό,τι γνωρίζω, δεν θα βρίσκομαι στο νέο σχήμα του καναλιού. Θα παραμείνω όμως εδώ, ξεκινάνε το δελτίο τις επόμενες μέρες, θα παραμείνω εδώ μέχρι ως ό,τι μου πούνε να σταματήσω. Είναι κάτι το οποίο μετέφερε στη σύσκεψη στους στενούς του συνεργάτες. Και είναι ρεπορτάζ το οποίο δεν διαψεύδεται. Ενημερωτικό χαρακτήρα δεν θα έχει. Θα προσπαθούμε, ναι. Ξαναλέμε λοιπόν. Το ρεπορτάζ το δικό μου είναι ότι ο κύριος Ευαγγελάτος ενημέρωσε τους συνεργάτες του και είπε ότι από ό,τι γνωρίζω δεν θα είμαι στο νέο σχήμα. Ξεκινάμε δελτίο και θα είμαι εδώ μέχρι να μου ζητήσουν να σταματήσω. Μάλιστα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα ονόματα που φαίνεται να είναι. Και παίζεται ίσως για την ψυχαγωγία, κάποιοι λένε ότι... για την κυρία Ναταλία Γερμανού. Ναι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να παραμείνει η κυρία Ναταλία Γερμανού, όπου τη βλέπουμε τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα πολυμηχάνημα η Ναταλία Γερμανού, γι' αυτό ίσως να θέλει ο κύριος Σαββίδης να την αξιοποιήσει. Μπορεί να κάνει και εκπομπές τηλεπαιχνίδια και μουσικές και μαγκαζίνο και lifestyle. Όλοι οι υπόλοιποι πού πάνε, φεύγουν. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι τώρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να μεταφερθούν στο αδελφικό κανάλι του Ε, του κυρίου Βριώνη, του πρώην Ε, όπως το ξέρουμε τουλάχιστον, το Extra 3. Έτσι, όπως είναι γνωστό, ανήκει. Το οποίο εκπέμπει και Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αποκλείεται η Πάνια να πάει στο Extra 3, εγώ το υπογράφω αυτό από τώρα. Μάλιστα, μπορεί διότι να φύγουν. Δεν έχει εμβέλεια. Να έχουμε πάντως στο μυαλό μας, κυρία Κρανιδέλη, ότι εκκρεμούν και οι θεματικές άδειες και ίσως το Extra 3 να πάρει. Να δούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Πάμε λίγο σε αυτό, μην τα μπερδεύουμε. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν κάποια περίεργα δημοσιεύματα τα οποία έχουν γεμίσει το διαδίκτυο και αναφέρονται αυτά τα περίεργα δημοσιεύματα. Δώσε μου σωλτό εδώ. Ωραία. Αναφέρονται σε κάποια ανταλλάγματα τα οποία έγιναν από το Μέγαρο Μαξίμου για την εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού Ε. Να δούμε παρακαλώ πολύ και τον τι τίτλο. Τώρα. Τι λέμε τώρα. Λένε εδώ πέρα ότι υπήρχαν ανταλλάγματα. Βέβαια, πληρώσαν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα αυτά. Τι ακριβώς έχει γίνει. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί μας δημιουργούν έτσι πολλά ερωτηματικά με τα όσα έχουμε διαβάσει. Ναι, δημοσιεύματα στο διαδίκτυο από έγκυρο site. Ποια και τα παραπολιτικά. Από τα παραπολιτικά τελεία.gr. Ναι. Εγκυρότατο site. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι εκτός από την δοσοληψία που υπήρχε ανάμεσα στον κύριο Βριώνη και στον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τη χρηματική δηλαδή, όπου πουλήθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός Ε για 12 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, ότι υψηλόβαθμα στελέχη του Μαξίμου έδωσαν υπόσχεση στον κύριο Βριώνη ότι εφόσον γίνει ο διαγωνισμός για τις άδειες και τις θεματικές άδειες, ότι θα είναι ο πρώτος που θα λάβει άδεια ώστε να γίνει το Extra ένα αμιγώς ψυχαγωγικό κανάλι. Δηλαδή, όπως είναι το πρόγραμμα τώρα του Ε, να μεταφερθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο Όταν Extra. Και εφόσον. Όταν και εφόσον. Και εφόσον γίνουν σε ένα, δύο, τρία χρόνια. Υποσχετικές. Δεν είναι και κακό. Ναι. Εντάξει, είναι άρα σενάριο λίγο. Και γι' αυτό χάλασε και η δουλειά με τον Τούρκο. Απλά βλέπουμε, Φίλιππε, εν κατακλείδη, ότι υπάρχει μια κατάσταση αβεβαιότητας στο Ε αυτή τη στιγμή. Για τους εργαζόμενους. Για ποιοι θα παραμείνουν και ποιοι θα φύγουν από το κανάλι. Και όλα θα μαθευτούν στην πορεία. Το θέμα εδώ πέρα είναι τα περί αυτά δημοσιεύματα, τα οποία εμείς τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Τα διαβάσαμε, σας ξαναλέμε, στο παραπολιτικά.gr, που λένε για ανταλλάγματα της κυβέρνησης με την αγοροπολισία του τηλεοπτικού σταθμού Ε. Τώρα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει, θα δείξει ο χρόνος. Μεταφέρουμε το δικό του στο ρεπορτάζ. Μάρτυρες δεν ήμασταν εμείς σε τέτοιες συναλλαγές, ούτε με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, ούτε με την πολιτική ηγεσία, ούτε με τους επιχειρηματίες. Μεταφέρουμε αυτά τα οποία λέει
το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάντως μοιάζει ένα σενάριο αρκετό μακρινό να γίνει το συγκεκριμένο θέμα και αφενός θεματικές άδειες, αλλά και να μεταφερθεί το ε ολόκληρο στο έξτρα και να εκπέμπει πανελλαδικά. Και ας ευχηθούμε να μην μείνει κανείς άνθρωπος χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αχιλέα, το λέμε από την αρχή της εκπομπής. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μακάρι άνθρωποι που αμείβονται με κάποια χρήματα στο ε να παραμείνουν και να μην χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, είναι και τεχνικοί. Σωστά. Είναι και άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και πολύ λίγοι τους σκέφτονται. Πάντως το κλίμα είναι βαρύ. Και να πω λίγο κάτι, και σήμερα βλέπαμε λίγο στην εκπομπή Μάτσα Μούτσε με την Τζορτζέλα, όπως λέγεται την κοπέλα, τη συνάδελφο, ναι. Η οποία άφησε και υπονοούμενα. Κάποιος της λέει, έλα από εδώ από αριστερά, και λέει, δεν θέλουμε εμείς την αριστερά, εμείς πάμε μόνο από δεξιά. Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ίσως για αυτά τα οποία ίσως θα συμβούν στο μέλλον του καναλιού. Όπου βολεύει είμαστε όλοι, αλλά δεν το λένε. Κατάλαβε, να εδώ βολεύει. Καλά, λοιπόν, αριστερά, δεξιά, κέντρο, πιο εκεί, πιο πάμε τώρα λίγο γρήγορα. Να δούμε τι έχει συμβεί με μία υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, η Νικολέτα.